Μια πρωτοποριακή μέθοδος που εφάρμοσαν οι γιατροί στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών έσωσε τη ζωή ενός καρκινοπαθούς. Ο άνδρας, τον οποίο επιστήμονες στην Ελλάδα και το εξωτερικό έδιναν μόλις έναν μήνα ζωής, υποβλήθηκε σε ανέμακτη επέμβαση και πήρε εξιτήριο μέσα σε μία εβδομάδα. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχει μεγάλες δυνάμεις. Εάν πιστέψει, αν πεις θα πεθάνω, ξαπλώνεις και πεθαίνεις, δεν υπάρχει θέμα. Αν πεις ότι θα ζήσω γιατί υπάρχουν άνθρωποι από πίσω οι οποίοι θέλουν να ζήσω, θα ζήσεις. Οι γιατροί στον Καναδά, το Παρίσι αλλά και στη χώρα μας του έδιναν μόλις ένα μήνα ζωής. Ο Γιώργος Δρακόπουλος διεγνώστη με καρκίνο στο σηκώτη. Όλοι εκτιμούσαν ότι ήταν αδύνατο να χειρουργηθεί, καθώς ο όγκος ήταν 12 εκατοστών. Ο ίδιος όμως ποτέ δεν έχασε την ελπίδα του. Μόλις είδε τις εξετάσεις, ας πούμε, έτσι ψυχρό, είπε ότι δεν υπάρχουν ελπίδες. Αλλά εγώ φύση αισιόδοξο, λέω συγγνώμη, του λέω τι δεν υπάρχουν. Εγώ εδώ πέρα χθες έπαιζα τένις. Αύριο υπολογίζω να κολυμπήσω. Τι έτσι, δεν έχω κανένα σύμπτωμα. Η απάντηση είναι μην ανησυχείς, θα σου έρθουν τα σύμπτωμα. Ομάδα κορυφαίων γιατρών του τμήματος ύπατος Παγκρέατος στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών του έσωσαν κυριολεκτικά τη ζωή. Οι γνώσεις τους, σε συνδυασμό με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό του Ιατρικού Κέντρου, τους επέτρεψε να κάνουν δυνατό το αδύνατο. Η ανέμακτη επέμβαση υπατεκτομεί σε ποσοστό 75% μετά από λεπτομερή εργαστηριακό έλεγχο. Όχι μόνο πέτυχε, αλλά ο ασθενής μετά από μία εβδομάδα πήρε εξιτήριο. Ο άρρωστός μας αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο εν ζωή, δεν έχει πλήρη δραστηριότητα. Από τον τελευταίο απεικονιστικό και εργαστηριακό έλεγχο είναι ελεύθερος νόσου. Οι γιατροί του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο τμήμα ύπατος και Παγκρέατος εφαρμόζουν την πιο εξελιγμένη παγκοσμίως μέθοδο υπατικής χειρουργικής.